Πόσες φορές έχει τύχει να έχουμε σχεδιάσει κάτι τόσο όμορφο και τόσο δυνατό σαν κόνσεπτ και να πρέπει να το παρουσιάσουμε και να χαθεί η ιδέα. Γιατί? Γιατί φοβηθήκαμε, αγχωθήκαμε, γιατί δεν ξέρουμε πώς να μεταφέρουμε προφορικά αυτό που κατά τα άλλα τόσο ξεκάθαρα έχουμε στο μυαλό μας. Και το χάσαμε. Πόσοι ταυτίζεστε με αυτό που είπα? Βλέπω χέρια. Γι' αυτό το λόγο είναι εδώ μαζί μας σήμερα ο κύριος Κωστής Σφυρικίδης, ο οποίος διδάσκει αγωγή της φωνής σε θέατρο και τραγούδι και τεχνικές παρουσιάσεων και δημόσιας ομιλίας. Σπούδασε θέατρο στη Θεσσαλονίκη και αγωγή της φωνής στη ΣΥΠΑ, είναι πιστοποιημένος δάσκαλος του συστήματος Freeing the Natural Voice και βεβαίως διδάσκει από το 1994 σε δραματικές σχολές, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης, στο Οδείο Αθηνών, στον Τυρί, στο Κολέγιο, Αμερικάνικο Κολέγιο. Και τι κάνει? Προετοιμάζει φωνητικά τους ηθοποιούς για τις παραστάσεις τους, τους βοηθάει να μάθουν το ρόλο τους, σπουδαστές θεάτρου, ναι, για τις εξετάσεις τους. Όλοι, χαίρετε. Και στον χώρο της επικοινωνίας, αυτό μου άρεσε, διδάσκει στελέχη επιχειρήσεων, εκφωνητές, τραγουδιστές, καθηγητές και βεβαίως και πολιτικούς. Είναι υπεύθυνος της Σχολής Λόγου του Οδείου Αθηνών και εταίρος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Story Mentor, που προωθεί την αφήγηση ως μέσο αυθεντικής επικοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ για την ωραία παρουσίαση. Πώς είστε? Είναι μια τέλεια καλοκαιρινή μέρα έξω. Μου άρεσε που περίμενα έξω, ήταν τόση ζέστη, αλλά και ταυτόχρονα αισθάνθηκα την πρώτη μέρα του αληθινού καλοκαιριού. Ζέστη. Όπως πρέπει. Λοιπόν, το να μιλάει κανείς δημόσια, αγαπητοί φίλοι, είναι, όπως γνωρίζετε, από τα πιο αγχωτικά πράγματα που υπάρχουν. Θα το έχετε διαπιστώσει μπαίνοντας να μιλήσετε σε ακροατήρια, σε κόσμο, για τις ιδέες σας, να παρουσιάσετε πράγματα. Γιατί είναι τόσο αγχωτικό να μιλάει κανείς δημόσια? Θα σας πω μια μικρή ιστορία. Θα σας μιλήσω για το σύνδρομο του μπισκότου με τα κομματάκια σοκολάτας. Ή όπως λένε στα βαρβαρικά, The Chocolate Chip Cookie Syndrome. Τι είναι The Chocolate Chip Cookie Syndrome? Βλέπετε, ξέρετε, αν έχετε παιδιά ή έχετε δει παιδιά, βλέπετε πώς διεκδικούν αυτό που θέλουν. Με πόση ένταση και με κάτι ουρανομίκη τσιρίδες που πηγαίνουν κατευθείαν στον εγκέφαλο και μετά στην καρδιά, όσοι γνωρίζουμε από παιδιά, διεκδικούν αυτό που θέλουν. Γιατί το διεκδικούν με τόση ένταση? Γιατί είναι, φαίνεται, θέμα ζωής και θανάτου. Έχει αποδειχθεί ότι ακούγεται χιλιόμετρα η τσιρίδα ενός παιδιού που το έχει αφήσει, αυτά τα σέρνουμε μέσα από τις χιλιετίες, που το έχει αφήσει η μαμά του σε μια λόχμη να πάει να κυνηγήσει και πρέπει να το ξαναβρει. Γι' αυτό και είναι πρικισμένα με αυτή την τρομερά οξία φωνή, με την οποία φωνάζουν κιόλας και δεν κλείνουν ποτέ. Ενώ αν φωνάξετε εσείς και δοκιμάσετε μια τέτοια τσιρίδα σήμερα, αύριο δεν θα έχουμε όλη φωνή. Γιατί, άμα δεν το χρησιμοποιείς, χάνεται. Είναι όπως η ελαστικότητα του σώματος. Πιάνει κανείς ένα μωρό και του ανοίγει τα ισχύα έτσι σαν βιβλίο, ενώ αν πιάσω κάποιους από εμάς που δεν έχουμε, ούτε χορευτές είμαστε, ούτε με τις πολεμικές τέχνες ασχολούμαστε, θα κοπούμε στα δύο. Δηλαδή, τη δυνατότητα την έχουμε. Σας λέω ως εν ενεργεία αθλητής κιόλας ότι οι μύες έχουν δυνατότητα να διαταθούν έως 130%. Απλούσταται ο εγκέφαλος, μη χρησιμοποιώντας ο άνθρωπος αυτό το εύρος των κινήσεων, έχει δώσει σήμα από πριν με τον πόνο, ώστε να σταματάει η διάταση αυτή προτού κάτι χαλάσει. Αυτό μπορεί να αλλάξει πάντως σε οποιαδήποτε ηλικία. Τα παιδάκια, όπως μπορεί να αλλάξει και η φωνή, όταν βρεθεί κανείς σε ένα μάθημα σαν αυτό.
Εδώ θα πάρετε μια ιδέα, μια γλυψιά, μια ανασούλα του θέματος του τεράστιου της φωνής. Γιατί η φωνή είμαστε εμείς, ή μάλλον εμείς είμαστε οι φωνές μας. Είναι η carte visite μας, είναι ο τρόπος με τον οποίο εμφανιζόμαστε έξω και περνάμε τις ιδέες και τις πεποιθήσεις μας στους άλλους ανθρώπους. Και δεν είναι μόνο η φωνή, ωραία με προλόγησε η κυρία με τα ωραία πράσινα μάτια, αλλά είναι και η γλώσσα του σώματος. Μάλιστα, η γλώσσα του σώματος είναι ισχυρότερη από το τι λέτε. Να ξέρετε δηλαδή ότι στην επικοινωνία ένα 40% ας πούμε είναι γλώσσα του σώματος. Αυτό που προσλαμβάνετε τώρα εσείς από μένα, κατά ένα 40%, δεν έχουν σημασία τα ποσοστά ακριβώς, είναι η γλώσσα του σώματος. Ένα άλλο 40% είναι ο τόνος της φωνής και μόνο 7%, το λένε καμιά φορά και τα περιοδικά ποικίλης ύλης, μόνο 7% είναι τι λέω. Και για του λόγου το αληθές, όλοι έχουμε υπάρξει μαθητές, καθηγητές, φοιτητές, ανθρώπων που ξέραμε ότι τα λέγανε πολύ καλά και λέγανε σοφίες, αλλά που δεν μπορούσαμε να τους παρακολουθούμε. Γιατί από ό,τι δείχνουν τα ποσοστά που προηγουμένως σας ανέφερα, 93% έκφραση του προσώπου, όλα αυτά ανήκουν στη γλώσσα του σώματος. Και μόνο 7% τι λέω, καταλαβαίνετε ανάγλυφα ότι αν το σώμα δεν υποστηρίξει αυτά που λέω, δεν γίνομαι πιστευτός. Και λέτε σε μια φίλη σας, μου είπε αυτό, είπε ότι δεν πρόκειται, ένα σφάλμα έκανα και πρέπει να το ξεχάσεις, γιατί αγάπη μου σε λίγο θα με χάσεις, αλλά δεν θα το ξανακάνει, είπε, αλλά δεν ξέρω ρε παιδάκι μου, δεν πίστηκα. Και η φίλη σας, λέμε τώρα τυχαία, που είναι αδαής, λέει, μας τα είπε, μας τα είπε, τι θέλεις τώρα. Τι εννοείται δεν πίστηκα. Κάτι στη γλώσσα του σώματος, κάτι στην έκφραση του προσώπου, στην απτική επικοινωνία μεταξύ σας, το πώς πιάνει το ποτήρι, πώς κοιτάζει κάτω, πώς συμπεριφέρεται με τα ρούχα του, σας έκανε να μην πιστείτε. Ενώ ο άνθρωπος τα είπε. Έτσι, αν πω ας πούμε, Μαρίκα, σ' αγαπώ. Καταλαβαίνετε, το είπα. Αλλά βλέπετε, η γλώσσα του σώματος δεν το υποστηρίζει και παρότι το είπα, προφανώς δεν γίνομαι πιστευτός. Και δεν χρειάζεται να έχετε τη δική μου ειδίκευση. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά εμού από εσάς? Ότι εγώ μπορώ να σας πω, επειδή είδα αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, γι' αυτό μπορώ να συναγάγω ότι δεν μου λέτε αλήθεια. Εσείς μπορεί να μην μπορείτε να τα αναλύσετε, να αναλύσετε τη συμπεριφορά τη σωματική ενός άλλου ανθρώπου. Όμως το πιάνετε στο φτερό ότι δεν τον πιστεύετε. Και δεν χρειάζεται, αυτά είναι θέματα των ειδικών, σαν εμένα ας πούμε, να σας πω επειδή αυτό και αυτό και αυτό, γι' αυτό ακριβώς δεν γίνεστε πιστευτοί. Εσείς όμως το πιάνετε στον αέρα. Μου είπε αυτά και εκείνα να συνεταιριστούμε, είπε να κάνουμε μια δουλειά μαζί, αλλά δεν ξέρω, δεν πίστηκα. Μας τα είπε, μας τα είπε, ναι, αλλά δεν πίστηκα. Γιατί η γλώσσα του σώματος, ο τόνος της φωνής, σας έκανε να μην πιστείτε. Η ποιότητα του βλέμματος σας έκανε να μην πιστείτε. Και τα πιάνετε όλοι στο φτερό. Και να εμπιστεύεστε όλοι και όλες αυτό που λέμε στα βαρβαρικά the gut feeling, δηλαδή το ένστικτο. Να το εμπιστεύεστε, δώστε μια ακόμη ευκαιρία σε έναν άνθρωπο που δεν σας έπεισε από την αρχή, αλλά όχι παραπάνω. Δώστε του μια ακόμα ευκαιρία, αλλά όχι παραπάνω. Μπορεί να είναι θαυμάσιος για 1 εκατομμύριο ανθρώπους, αν μαζευτούν απ' έξω και πούν ότι λάθος κάνετε, αλλά όχι για σας. Όχι για σας. Οπότε, αν μπορείτε, πολλές φορές με τους εργοδότες μας έχουμε ανάγκη να υπάρξουμε, να επιβιώσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε στην άκρη κάποιους ανθρώπους. Στο βαθμό που μπορούμε όμως, πρέπει να το κάνετε. Στο δε ερωτικό πεδίο, οπωσδήποτε. Θέλω λοιπόν να πω μια μικρή ιστορία για το chocolate chip cookie syndrome. Έχετε δει, είπα, πώς, με πόση ένταση τα παιδιά ζητούν, γιατί είναι θέμα ζωής και θανάτου. Έτσι λοιπόν, ένα παιδί έχει ανάγκη, λέει η ιστορία,
έχει ανάγκη ζωής και θανάτου για ένα μπισκότο με κομματάκια σοκολάτας. Και σηκώνεται η ώρα 4 το απόγευμα, να καλή ώρα τώρα ας πούμε, ή λίγο πριν, και προχωράει προς την κουζίνα, γιατί τρέχουν τα σάλια του για ένα μπισκότο με κομματάκια σοκολάτας. Ξέρετε πώς είναι αυτό. Στην κουζίνα υπάρχει μια ειδηλιακή εικόνα που κάποτε υπήρξε όταν εγώ ήμουν μικρός, τώρα είμαι 67, δεν υπάρχει πια, όπου η μαμά του ας πούμε κεντάει, λέμε τώρα, και ο μπαμπάς του διαβάζει το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας. Μια ήρεμη εικόνα. Προχωράει το παιδάκι, πλησιάζει στην κουζίνα, περνάνε οι πόρτες, έχετε δει τη λάμψη του Κιούμπρικ, την ταινία. Πώς περνάνε οι πόρτες, πλησιάζει, ανάγκη ζωής και θανάτου για μπισκότο με κομματάκια σοκολάτας. Να το κουτί, με ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία μάρκα στην Αμερική, λέγεται Chips Ahoy. Δεν ξέρω αν τι έχετε δοκιμάσει. Καταπληκτικά μπισκότα. Τη βλέπει, ανάγκη ζωής και θανάτου, και λέει: θέλω ένα μπισκότο με κομματάκια σοκολάτας. Πετάγεται η εφημερίδα ψηλά, τρυπιέται με το βελόνι η μάνα του. Κοίταξε να δεις, λένε και οι δύο γονείς. Άκου να δεις, δεν είσαι αγριάνθρωπος, μάθε να συμπεριφέρεσαι σωστά. Πήγαινε μέσα, δεν έχει μπισκότο με κομματάκια σοκολάτα σήμερα. Επιστρέφει το παιδάκι, περνάνε οι πόρτες. Την άλλη μέρα, ξανά έχει μια αβήρητη ανάγκη για ένα μπισκότο με κομματάκια σοκολάτας, πάλι την ίδια ώρα. Πλησιάζει την κουζίνα, περνάνε οι πόρτες, τρέχουν τα σάλια του, μέσα η ίδια ειδηλιακή εικόνα της ηρεμίας αυτής, το πάλε ποτέ της εικόνας αυτής, μπαίνει στην κουζίνα, ανάγκη ζωής και θανάτου, να το κουτί, ανοίγει το στόμα και λέει: μαμά, μήπως μπορώ να έχω ένα μπισκότο με κομματάκια σοκολάτας? Μπράβο, Κωστάκη, λέει η μαμά του, μπράβο. Τώρα τα λέω σωστά. Να δύο μπισκότα με κομματάκια σοκολάτας. Τι έχει να μας πει αυτό? Ότι το παιδάκι εξαπαλώνων ήχων, που θα πει από πολύ μικρό, αυτό θα πει, μαθαίνει ότι δεν μπορεί να εκφράζει τον εαυτό του όπως νιώθει. Πρέπει να το κάνει κοινωνικά αποδεκτό. Αν θέλει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Αν θέλει να ευοδοθεί ο σκοπός του. Έτσι λοιπόν μαθαίνει να περιορίζεται. Και όσο μαθαίνει να περιορίζεται ενώ θέλει κάτι να φωνάξει, περιορίζεται στο να το κάνει κοινωνικά αποδεκτό. Και ποια είναι η κοινωνία του παιδιού? Εξαπαλώνων ήχων, το ξαναλέω. Με τα νεοελληνικά έχουμε κάποιο θέμα και με τα αρχαία. Θα πει, το ξαναλέω για να το θυμάστε όσοι δεν το ξέρετε. Σημαίνει από πολύ μικρό, μαθαίνει να περιορίζει την εκφραστικότητά του. Και το ίδιο και τη σωματική, το ίδιο και τη φωνητική. Έτσι λοιπόν, αυτό που χαλάει σώματα και φωνές, να ξέρετε, είναι ένα πράγμα. Μην το ψάχνετε αλλού, είναι ο φόβος της απόρριψης. Που λένε στα αγγλικά, the fear of rejection. Θέλω και αν δεν με αγαπήσουν, τουλάχιστον να μην με θεωρήσουν ηλίθιο. Και αν δεν με αγαπήσουν, τουλάχιστον να μην υποληφθώ. Και αν δεν ανεβώ εκεί ψηλά, τουλάχιστον να είμαι στο ίδιο ύψος. Και κάνω πλείστα όσα καραγκιοζηλίκια, προκειμένου να με εγκρίνουν οι άλλοι. Από εδώ ξεκινάνε όλα τα θέματα των σωμάτων και των φωνών. Και λέω των σωμάτων κιόλας, πράγματα που τα γνωρίζετε. Αν πιάσω οποιονδήποτε από εσάς και του κάνω λίγο μασάζ εδώ, το πιθανότερο είναι πως θα μου πει: αχ, τι ωραία, κάνουμε κι άλλο. Έτσι, έχει ένταση χωρίς να την αντιλαμβάνεται πια σαν ένταση. Του έχει γίνει τόσο δεύτερη φύση η ένταση αυτή, που δεν την αντιλαμβάνεται πια σαν μια ενότητα που πρέπει να την απαλείψει για να είναι χαλαρός, να είναι απαλλαγμένος από περιττή ένταση δηλαδή, ώστε να μπορεί να είναι ο εαυτός του. Και αφήστε με να κάνω μια μικρή μνήα, όσο περισσότερη άχρηστη σωματική ένταση έχετε πάνω σας, τόσο απομακρύνεστε από τον εαυτό σας. Όσο περισσότερη άχρηστη σωματική ένταση έχετε, τόσο περισσότερο είναι ομιχλώδης η σκέψη σας. Χρειάζεται να μπορείτε
να χαλαρώνετε. Και επειδή να ξέρετε ότι στο θέατρο και στις εναλλακτικές θεραπείες υπάρχουν όλοι οι κουτσοί στραβοί, ημιμαθείς και ανάποδοι. Και μπορεί να έχετε ακούσει διάφορες θεωρίες περί του πώς χαλαρώνει κανείς και τι είναι η χαλάρωση. Και δυστυχώς οι περισσότεροι δεν μας λένε ποια είναι η χαλάρωση που χρειάζεται μέσα στην ένταση να τη βρει κανείς. Όπως η χαλάρωση που προσπαθώ να έχω τώρα εγώ ενώπιον σας. Γιατί ναι, μεν σας βλέπω και είμαι σε θέση ισχύως και σε γνώριμα νερά κιόλας, επειδή είμαι καθηγητής, αλλά με βλέπετε κι εσείς και βρίσκομαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, σε μια κατάσταση σκηνοβασίας. Σκεφτείτε να πω καμιά βλακεία. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αν με βάλετε σε νερά που είναι αχαρτογράφητα για μένα, κάπου αλλού, μπορεί να μην έχω το τουπέ που έχω τώρα. Είμαι ένας κανονικός άνθρωπος όπως και εσείς. Απλούστατα μπορώ πιο γρήγορα από εσάς ίσως να αντιληφθώ τι μου συμβαίνει και να ζητήσω από το σώμα μου να με ακολουθήσει σε έναν πιο εύκολο, απρόσκοπτο λόγο. Αυτή είναι η διαφορά μου από εσάς. Έτσι λοιπόν το σύνδρομο του μπισκότου με κομματάκια σοκολάτας μας κατατρίχει όλους. Και να ξέρετε το εξής, μα να αφήσω το παιδί μου τελείως ανεξέλεγκτο, όχι. Η μαμά έχει αγαθό σκοπό. Γνωρίζει πολύ καλά ότι θα βγάλει το παιδάκι στον τρομερό κόσμο. Τι φοβόμαστε, όπως έλεγε ο Σάρτρ, μπορεί να το έχετε ακούσει, ότι η κόλασή μου είναι η άλλη. Τι φοβόμαστε ακριβώς, τα μάτια των άλλων. Μη μας κρίνουν, μη μας επικρίνουν, μη μας κατακρίνουν. Καταλάβατε, αυτό φοβόμαστε, περισσότερο και από το θάνατο. Είπε κάποιος, ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, δεν ζει πια, ο Γιώργος Σεβαστίκογλου, ήταν σε ένα σπίτι στο Παρίσι όπου ζούσε και σε ένα στενό δρόμο όπου έμενε, απέναντι στο ρετρίο που έμενε αυτός, στο απέναντι ρετρίο είχε βγει μια γυναίκα και είχε βγει έξω από την κουπαστή του μπαλκονιού και ήθελε να αυτοκτονήσει. Και την έβλεπα, λέει, από πάρα πολύ κοντά, γιατί ο δρόμος ήταν πολύ στενός, φορούσε μια ρόμπα, αυτές που φορούν οι γυναίκες στο σπίτι, στη λάτρα του σπιτιού. Και εγώ την έβλεπα, κάτι ήταν πυροσβέστες, με αυτά τα, πώς το λένε, τα τραμπολίνι για να πέσεις πάνω και να μην χτυπήσεις. Πίσω ήταν κάποιοι προσπαθώντας, negotiators, να την πείσουν από το πυροσβεστικό σώμα να μην πέσει. Και αυτό το παρακολουθούσα, λέει, εγώ από εδώ, απέναντι. Κάποια στιγμή, αφού πέρασε ώρα, αυτή η ρόμπα ήταν ξεκούμποτη. Λέει, κούμποσε ένα κουμπί πάνω και πήδηξε. Ακόμα και εκεί δηλαδή η κοκεταρία, η ανάγκη να είμαστε αποδεκτοί, να πούν οι άλλοι τι ωραίοι που είμαστε ή τουλάχιστον να πούνε ότι δεν ήμασταν πολύ άσχημοι, υπάρχει ακόμα και υπό την κρατεά προοπτική του θανάτου. Τόσο σημαντικό είναι να μας εγκρίνουν οι άλλοι. Μα δεν θέλω να με εγκρίνουν οι άλλοι. Βεβαίως, είμαι ον κοινωνικό. Ζω σε κοινωνία ανθρώπων. Δηλαδή ζω μαζί με άλλους ανθρώπους. Και βεβαίως με ενδιαφέρει η έξωθεν καλή μαρτυρία. Κι εγώ θέλω να με εγκρίνετε. Δεν θέλω τελειώνοντας από εδώ να πείτε τι μαλάκας ήταν αυτός που μας μίλησε. Καταλαβαίνετε. Όμως τι κάνω γι' αυτό τώρα πια, γιατί πολλά χρόνια ήμουν κι εγώ ο Καραγκιόζης των άλλων. Τι κάνω, δεν κάνω τίποτα. Προτιμώ να με αγαπήσετε, αλλά κι αν δεν με αγαπήσετε δεν πειράζει. Καταλάβατε, μετέτρεψα μέσα από τα χρόνια, κάνοντας μερικά βήματα, το περιοριστικό μου πιστεύω, δηλαδή αν δεν με αγαπούνε δεν υπάρχω. Υπάρχω μόνο αν πούνε τι καλός που είσαι Κωστή. Κάπως έτσι λειτουργήσα για πολλά χρόνια. Τώρα λειτουργώ, μετέτρεψα την προσκόλληση αυτή σε προτίμηση. Προτιμώ να με αγαπήσετε. Και αν δεν με αγαπήσετε, δεν πειράζει. Δεν θα με ευχαριστήσει, αλλά δεν θα κάνω τίποτα γι' αυτό. Καταλάβατε, προτιμώ να με αγαπάτε πάντως. Λοιπόν, έτσι δουλεύει. Για ποιο λόγο κάνουμε
πλήστα όσα και άλλα καραγκιουζιλίκια. Για ποιο λόγο ρουφάμε την κοιλιά μας στις φωτογραφίες στην παραλία ή και χωρίς τις φωτογραφίες όταν φοράμε το μαγιό μας και μας ακολουθεί αυτό το πράγμα σαν την πανόλη και τον χειμώνα που φοράμε περισσότερα ρούχα και δεν φαίνεται τόσο η κοιλίτσα μας. Και νεκρώνουμε το πιο σημαντικό κομμάτι του σώματός μας, που είναι η λεκάνη. Και ιδιαιτέρως το υπογάστριο, δηλαδή από τον ομφαλό και κάτω. Δεν θέλουμε να το ξέρουμε. Ιδιαιτέρως εδώ είναι το έντερο, που δεν θέλουμε να το ξέρουμε καθόλου, γιατί κάνει πορδές, κάνει κακά, δεν θέλουμε να το ξέρουμε καθόλου. Όμως πολλοί λένε ότι το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλος, αν το έχετε ακούσει κάπου. Και ότι η θρέψη του σώματος γίνεται από το έντερο. Πρέπει να κατέβει από το στομάχι στο έντερο η τροφή, προκειμένου να πάει στην ροή του αίματος και να μας θρέψει. Έτσι λοιπόν κρατούμε συσπασμένο, σε ένταση, συνεχώς, το πιο ζωντανό κομμάτι του σώματός μας. Λοιπόν, θα σας δείξω πώς αναπνέουμε. Σας προειδοποιώ, δεν είναι πολύ σεξι. Γιατί, ναι, γιατί εκεί που, όπως διδάσκεται κανείς όταν μαθαίνει την τέχνη του λόγου, αλλά και οι αθλητές, όταν έχουν καλούς προπονητές, μένει να αποδειχθεί φυσικά αυτό, γιατί προπονητές πολλοί είναι, αλλά εξαιρετικοί προπονητές είναι πολύ λίγοι. Ιδιαιτέρως στον χώρο των πολεμικών τεχνών, εκεί ευδοκιμούν, είπαμε, οι πιο κουτσίστραβοι και οι μημαθείς. Δεν είναι πολύ σεξι, γιατί μαθαίνει κανείς από νωρίς πώς να αναπνέει στην κοιλιά. Αυτό που λένε στα αγγλικά, belly breathing. Μαθαίνει κανείς να αναπνέει σωστά για να είναι ο εαυτός του. Μαθαίνει κανείς να αναπνέει σωστά για να έχει καθαρό μυαλό. Μαθαίνει κανείς να αναπνέει σωστά για να μπορεί να μεταφέρει με επάρκεια τις ιδέες του κάτω. Και τι είναι αυτό που με κάνει να αναπνέω εδώ και για δέστε? Εκτίθεμαι. Αν πιάσετε την κοιλίτσα όλοι και τις φερθείτε όχι απαξιωτικά, όπως κάνουμε συνήθως οι άνθρωποι με το που βλέπουν τον εαυτό μας στον καθρέφτη, λέει, είμαι ήρεμος και χαλαρός στο σαλόνι του σπιτιού μας. Σπιτιού μου, ούτε εκεί. Ούτε εκεί. Περνάτε μπροστά από τον καθρέφτη και μόλις κοιταχτείτε, πέφτουν μια σειρά από αρνητικά δεδομένα. Πώς χόντρινα τώρα, θα μπορούσα να είμαι λίγο πιο έτσι εκεί, λίγο πιο εδώ, και εδώ αν ήμουν λίγο έτσι, θα ήταν καλύτερα. Είμαστε, μα μου συμβαίνει και εμένα, ξέρετε, είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Μπορεί να σπουδάζουμε σπουδαία πράγματα και να έχετε προχωρήσει στην επιστήμη σας ή αλλού και να έχετε κάνει ωραίες σπουδές και να έχετε υπέροχες ιδέες, αλλά όταν βρίσκουμε το hello, ας πούμε, κάτω από το τραπεζάκι στο σπίτι της γιαγιάς, κοιτάζουμε, τα έφτιαξε ο μαρακάκης με την τάδε. Και μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, επειδή είμαστε κοινωνικά όντα και μας ενδιαφέρει να δούμε τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. Και οι celebrities, και αυτοί μας ενδιαφέρουν. Και όποιος λέει ότι δεν βλέπω τηλεόραση, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν τον πολύ πιστεύω. Μπορεί και να υπάρχουν τέτοιοι. Δεν τους πολύ πιστεύω. Όπως επίσης δεν πιστεύω αυτούς που μπροστά σε ομίγυρη όπου τους κοιτούν τόσα μάτια, σαν κάτι τηλεοπτικούς αστέρες της συμφοράς, που κάθονται στις πρωινές εκπομπές απλωμένοι, λες και είναι στον καναπέ τους, ενώ τους κοιτάζουν τόσα μάτια, αυτή η συμπεριφορά η σωματική μου φαίνεται από αποκρουστική έως ύποπτη. Ότι κάτι μου κρύβεις, φίλοι, γιατί ένας άνθρωπος σοβαρός έχει ένα αίσθημα μέτρου, ένα κράτημα όταν απευθύνεται σε άλλους ανθρώπους. Δεν είναι γενικός, απλωμένος. Σας παροτρύνω από τώρα να τους βλέπετε κι εσείς, αν θέλετε να με ακούσετε, από αποκρουστικούς έως υπόπτους. Δεν δικαιολογείται τέτοιο ραχάτι στους καναπέδες όταν σε κοιτάζουν τόσα μάτια.
Και βλέπετε, οι σοβαροί άνθρωποι που τους εκτιμούμε έχουν όλοι ένα κράτημα. Και εγώ εκτιμώ πάρα πολύ τους συναισθαλμένους ανθρώπους. Μπορεί να δουλέψεις με τον άνθρωπο αυτόν, αν θέλει, μόνο τότε θα συμβεί, αν θέλει. Να βάλει τη δουλειά, γιατί είναι θέμα, ξέρετε, αθλητικό κομματάκι. Δηλαδή, αν κάνετε, πιθανόν να συνεργαστούμε κιόλας, αλλά θα δούμε, αν κάνετε ό,τι σας λέω και το κάνετε πολύ, θα προχωρήσετε γρήγορα. Αν το κάνετε λίγο, θα προχωρήσετε αργά. Αν δεν το κάνετε καθόλου, δεν θα προχωρήσετε καθόλου. Καταλαβαίνετε? Πρέπει να το κάνετε. Είναι μια κατάσταση σαν τον αθλητισμό. Δεν μπορώ να βρεθώ στην αφετηρία χωρίς προπόνηση. Δεν γίνεται. Καταλάβατε, πρέπει να το κάνετε. Και πού μπορείτε να ασκήσετε τις φωνές σας? Μπορείτε να τις ασκήσετε. Αν θέλουμε να παίξουμε μπάσκετ, χρειαζόμαστε τερέν. Ας κατεβώ λίγο πιο κάτω. Αν θέλουμε να παίξουμε μπάσκετ, χρειαζόμαστε, για να σας δω και να αλλάξει, όταν βλέπετε, να, είδα τον κύριο εδώ πέρα, έκανε έτσι, λέω, τον κούρασα. Ας κινηθώ λίγο προς τα δω, γιατί είναι ξένοι, δεν καταλαβαίνω. Είναι ξένοι, I'm sorry, guys. Okay, that's why. All right. Λοιπόν, λέω, κουράστηκε, he's tired. So, to change the energy in the room, that's why I stepped down. And if you can't do that, because sometimes you can't, if you can't do that, immediately it changes the energy in the room. Έτσι, λοιπόν, ή αν πείτε ένα αστείο, και κυρίως, καλό θα είναι να μην παίρνετε τους εαυτούς σας πολύ στα σοβαρά. Δεν χρειάζεται. Πρέπει να έχουμε μέσα, ας υπάρχει, μία παιδικότητα. Μια φλογίτσα μικρή αστείου. Μην παίρνετε τους εαυτούς σας πάρα πολύ στα σοβαρά και κινηθείτε και μιλήστε. Λοιπόν, αν κάνετε αυτό που σας λέω και θελήσετε να το δοκιμάσετε, είπα, θέλετε για να παίξετε μπάσκετ, θέλετε το τερέν του μπάσκετ. Για να παίξετε τένις, πρέπει να κλείσετε το γήπεδο. Για να κολυμπήσετε, θέλετε την πισίνα. Ευχαριστώ πολύ. Την πισίνα. Για να μιλήσετε, δεν θέλετε τίποτα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής σας. Κάθε μέρα. Στον περιπτερά, στον σερβιτόρο, στο γραφείο. Και να ασκείτε στην καφετερία με μία φίλη σας, με ένα φίλο σας. Αν θέλετε δηλαδή, μπορείτε να το κάνετε και να εισπράξετε τα χαμόγελα της φίλης σας που θα λέει στην αρχή, πώς μιλάς έτσι ρε. Γιατί αν το νι ταφ μέσα στη λέξη, όταν βρίσκεται μέσα στη λέξη, προφέρεται στα ελληνικά νι ντι, δηλαδή γράφουμε αντέχω, εμείς οι Έλληνες, να ξέρετε, άλλα γράφουμε και άλλα προφέρουμε. Δεν είμαστε όπως οι Ιταλοί, για παράδειγμα, όπου αν είναι να πεις λι, είναι γραμμένο λι και το βλέπεις πώς προφέρεται. Αν είναι να πεις «γι», είναι επίσης γραμμένο και ξέρεις ότι θα το προφέρεις «γι». Έτσι, όχι όπως κάνουμε στην Πάτρα, εμείς που τα προφέρουμε όλα ή αλλού. Πολύ σεβαστό, η ντοπιολαλιά πάρα πολύ σεβαστή. Απλούστατα το βλέπεις και ξέρεις θα το προφέρεις τελικά «γι», είναι σίγουρο. Ακούστε τη διαφορά, «λι», «γι», «λι», «γι». Είναι τελείως διαφορετικό. Εμείς λοιπόν άλλα γράφουμε, άλλα προφέρουμε. Νι ταφ λοιπόν μέσα στη λέξη, αν το βρείτε, προφέρεται νι ντι. Γράφουμε αντέχω, γράφουμε αντέχω και προφέρουμε αντέχω. Γράφουμε άντρας και προφέρουμε άντρας. Γράφουμε Αντώνης και προφέρουμε Αντώνης. Τα επινόησες αυτά, κύριε Σφυρικίδη? Όχι. Αν ανοίξετε... Πού τα άμαθα? Ξέρετε πού πρέπει να τα μαθαίνουμε αυτά? Στην πρώτη δημοτικού. Το πώς προφέρεται. Ένα αγγλοσαξονάκι ξέρει πολύ καλά τη διαφορά του «ή» από το «ε». Δηλαδή, λέμε «τιν» ή «τεν». Άλλο «τεν», άλλο «τιν». Άλλο «σίκ»
και άλλο sick. Sick. Αυτό το «ε», να ξέρετε, εμείς δεν το έχουμε στη γλώσσα μας. «Ε». Και μια λέξη που την ξέρετε, fuck. Δεν υπάρχει «ε», «ε». Το έχουν οι Τούρκοι. Το έχουν οι Ρουμάνοι, το έχουν οι Βούλγαροι. Το έχουν οι Αγγλοσάξονες. Δεν το έχουμε εμείς. «Ε», «ε», «ε». Δεν υπάρχει. Οι Ρουμάνοι, Ρωμούν. Γι' αυτό παλιά η Ρουμανία λεγόταν στα ελληνικά η Ρωμουνία. Και ο Ρουμάνος, Ρωμούνος, αν έχετε διαβάσει λογοτεχνία. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό. Λοιπόν, τα μαθαίνουν αμέσως. Εγώ που τα άμαθα στη δραματική σχολή, όταν έγινε 18 χρονών. Και ανοίξετε το καλύτερο λεξικό που έχουμε, είναι το λεξικό του Ιδρύματος του Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Ένα κορυφαίο μας λεξικό, αν το ανοίξετε, όταν κάποιος ενώ με παρακολουθεί ή σας παρακολουθεί, κάνει όπως η καλή κυρία εκεί αυτό, σημαίνει ότι τον έχετε πιάσει. Σημαίνει δηλαδή ότι τον κάνατε να σκεφτεί κάτι οικείο, τον κάνατε να σκεφτεί κάτι οικείο ή ακόμη καλύτερα τον κάνατε να σκεφτεί τα δικά του. Να συνδέσει αυτό που λέτε με τον εαυτό του και να πει τον έχετε πιάσει. Όχι με τρόπο ποταπό, το βλέπω και χαίρομαι. Αν ανοίξετε λοιπόν, δηλαδή να τους πιάσω, να τους σκίσω, όπως λένε διάφοροι, λένε στις παραστάσεις, εγώ έχω διακονήσει το θέατρο αρκετά χρόνια, μπράβο παιδιά, να σκίσετε. Δεν μου αρέσει καθόλου. Ποιο να σκίσεις. Βρισκόμαστε εδώ με τους θεατές και θέλουμε να μοιραστούμε κάτι μαζί τους. To share. We want to share something with them. Not to conquer them. To defeat them. No. Θέλουμε να μοιραστούμε κάτι μαζί. Ποιο να σκίσεις. Υπάρχει και ένα, το μεταφράζω από τα γαλλικά. Οι Γάλλοι πριν τις παραστάσεις λένε μέαγδα. Σκατά. Και το λένε και στην Ελλάδα λοιπόν. Μπράβο παιδιά, να σκίσετε. Σκατά, σκατά, σκατά. Το συχαίνομαι. Δεν το λέω ποτέ. Καταλάβατε λοιπόν, αν ανοίξετε λοιπόν το λεξικό του Μανώλη Τριανταφυλλίδη, μπροστά στα παρωράματα υπάρχουν όλοι αυτοί οι κανόνες της προφοράς. Γιατί δεν διδάσκονται στο σχολείο? Διότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν ξέρουν ελληνικά. Και έχουν διδαχθεί από ανθρώπους σε γυμνάσιο, λύκειο και πανεπιστήμιο που ούτε αυτοί ξέρουν ελληνικά. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση κάποια νέα παιδιά. Κάποτε πίστευα ότι έχουμε ένα ποσό γνώσης που για μας τους Έλληνες, ας πούμε, είναι αδιαπραγμάτευτο. Το έχουν όλοι. Ώσπου μια φορά πήγα να διδάξω, καθώς αγαπώ πάρα πολύ τον Καβάφη, πήγα να διδάξω το ποίημα του Καβάφη «Θερμοπύλες» σε τρία κορίτσια, τα οποία ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με μεταπτυχιακά στο εξωτερικό. Λέει ο Καβάφης, γενναίοι ο Σάκης είναι πλούσιοι, λέω, ξέρετε τι θα πει ο Σάκης. Ο Σάκης το κεις με γιώτε, ο Σάκης μια λέξη. Δεν ξέρανε. Λέω, εντάξει, δεν πειράζει, είναι καθαρεύουσα, δεν το ξέρουν. Αλλά όταν έφτασα στο σημείο να πει ο Εφιάλτης, λέω, ξέρετε βέβαια ποιος είναι ο Εφιάλτης. Και δεν ξέρανε. Ξέρετε ποιος είναι ο Εφιάλτης. Βλέπω νέους ανθρώπους που κάποιοι δεν ξέρουν ότι ο Εφιάλτης έφερε το στρατό του Ξέρξη από την πίσω μεριά στις Θερμοπύλες και νίκησε και έτσι κατενίκησε το Λεωνίδα, που για την ιστορία σας λέω ότι στις Θερμοπύλες ήταν 68 ετών. Λοιπόν, δεν ξέρανε τον Εφιάλτη. Από πού πρέπει να ξεκινάμε να διδάξουμε λοιπόν? Όταν εγώ πίστευα ότι αυτό είναι αδιαπραγμάτευτη γνώση. Την ξέρει κάθε Έλληνας. Δεν ξέρανε. Άρα λοιπόν πάμε ακόμα πιο πίσω. Και ακόμα πιο πίσω. Και η γλώσσα φτωχαίνει ακόμα περισσότερο. Και η γνώση που έχουμε
φτωχαίνει ακόμη περισσότερο, γιατί μπορεί να είναι κανείς τέλειος στη δουλειά του, τέλεια εξειδικευμένος, αλλά να είναι εδώ και εδώ τούβλο. Δηλαδή όταν μιλάμε για συναισθήματα, γιατί ξέρετε τι παρακολουθείτε τώρα εδώ σε μένα, τόση ώρα που μιλώ, πώς νιώθω. Αυτό παρακολουθείτε από τη γλώσσα του σώματος, το πρόσωπο, τα χέρια μου. Πώς νιώθω. Βρίσκομαι σε κινούμενη άμμο, γιατί μπορεί να με κρίνετε, να με επικρίνετε, να με κατακρίνετε. Δεν πειράζει, έχω κάνει ένα-δυο βήματα και το έχω κάπως τακτοποιήσει αυτό το πράγμα μέσα μου. Θέλω να με αγαπούν, αλλά και να με αγαπούν δεν πειράζει, όπως σας είπα και πριν. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσει κανείς να διδάσκει, τι ξέρουν οι Έλληνες, αλλά γενικώς ο κόσμος τι ξέρει από την ιστορία. Δηλαδή, για να μπορέσει κανείς να κάνει μια σκέψη για το μέλλον, πρέπει να γνωρίζει σε όσο γίνεται μεγαλύτερο βάθος το παρελθόν. Γιατί το λέει και ο Θουκυδίδης, ο κορυφαίος ιστορικός του κόσμου. Αυτά που βλέπετε να περιγράφω και τα περιέγραψε ως κτήμα εσαΐ, δηλαδή παρακαταθήκη για πάντα. Αυτούς που διαβάζουν την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου που συνέγραψε ο Θουκυδίδης. Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζει κανείς, βλέπετε αυτά, είπε ο Θουκυδίδης, με συγχωρείτε, που βλέπετε να γράφω, έγιναν και θα ξαναγίνουν, γιατί η φύση του ανθρώπου δεν αλλάζει. Η φύση του ανθρώπου δεν αλλάζει, γι' αυτό γράφουνε, θέλεις να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα, γι' αυτό. Γι' αυτό, γιατί προτιμούμε, αντί να κάνουμε την κατσίκα τη δικιά μας καλύτερη, προτιμούμε να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Το βλέπουμε και στις πολιτικές συζητήσεις, που είναι πάρα πολύ βαρετές, τις έχετε δει, πλησιάζουν και οι εκλογές. Προτιμούμε να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα, παρά να κάνω ένα βήμα εγώ να βελτιώσω τον εαυτό μου. Γιατί έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση? Και ξέρετε, η αυτοεκτίμηση παίζει τεράστιο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο θα εκθέσω τον εαυτό μου. Εμείς πάμε να δούμε κάποιον, πάμε στο θέατρο για παράδειγμα, δεν πάμε να μας πληροφορήσουν τι γίνεται παρακάτω, θα ξανακατεύω. Δεν πάμε να μας πληροφορήσουν τι γίνεται παρακάτω, να μας πούν το story. Παίρνουμε το βιβλίο και το διαβάζουμε. Τι πάμε να δούμε? Πώς νιώθουνε. Αυτό πάμε να δούμε. Και όταν λέτε σε κάποιον ανέβα στο βήμα και να μας τα πεις, θέλουμε να δούμε αυτό. Πώς νιώθει το ζωντανό πρόσωπο. Αλλιώς σας μοιράζουμε από ένα χαρτί να τα διαβάσετε από μέσα. Τι δουλειά έχω να ανεβώ πάνω και να αρχίσω να λέω δεν ξέρω οτιδήποτε. Θέλουμε να δούμε πώς νιώθετε. Και ακόμη κι αν μας παραθέτετε ισολογισμούς, πράγματα που δεν έχουν τόσο σχέση με τα συναισθήματα δηλαδή, πάλι θέλουμε να δούμε πώς νιώθετε. Γι' αυτό σας έχουμε εκεί πάνω και δεν μοιράζουμε χαρτιά. Λοιπόν, πώς να ηρεμήσω? Ωραία μας τα είπατε, αυτά μας εμποδίζουν. Η χαμηλή μου αυτοεκτίμηση, μα αυτό ανήκει στην ψυχολογία. Δεν είναι εδώ ψυχολογίων, μα η φωνή είναι ψυχολογία. Αυτό που θέλετε να βγάλετε έξω, η φωνή, ξέρετε γιατί βρίσκεται εδώ? Για να βγάλω έξω, χωρίς να το λογοκρίνει κάτι, αυτό που έχω μέσα. Εκτός αν αποφασίσω να το αποκρύψω. Συμβαίνει συχνά. Και πώς να ηρεμήσω, πώς να χαλαρώσω? Να αναπνέετε. Αναπνέετε τώρα που σας το λέω. Ακριβώς αυτό. Κάθε φορά που λέω αναπνέετε, είναι σχεδόν σίγουρο ότι όλοι θα πάρετε μια αναπνοή. Πάει να πει ότι αναπνέαμε μέχρι τώρα με σκοπό να κρατηθούμε στη ζωή. Και πού αναπνέουμε? Κάπου εδώ ψηλά. Όσο ψηλότερα αναπνέω και ρηχά, if I have shallow breathing, that augments my anxiety. When I have shallow breathing, όταν έχω ρηχή αναπνοή,
είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του συναισθήματος του φόβου. Όλα τα ανθρώπινα όντα, όλα μας τα συναισθήματα εγγράφονται πάνω στο σώμα μας με έναν ορισμένο τρόπο. Με άλλον τρόπο ο θυμός, με άλλον τρόπο ο φόβος, με άλλον τρόπο η ηρεμία, με άλλον τρόπο η οργή κλπ. Κλπ. Λοιπόν, το συναίσθημα του φόβου έχει έναν αντίκτυπο στην αναπνοή μου, αυτόν ακριβώς. Ανεβαίνω εδώ και αναπνέω ρηχά, ίσα-ίσα να υπάρξω. Και δεν καταλαβαίνω ότι δεν αναπνέω σωστά και πλήρως, γιατί μου έχει γίνει δεύτερη φύση. Έτσι που δεν το καταλαβαίνω ως πρόβλημα πια. Και κανείς δεν με παροτρύνει στο σχολείο ή αλλού. Αναπνέεται. Αναπνέεται. Κανείς δεν με παροτρύνει να κάνω ειδικά αυτό. Ξέρετε πώς λέγεται στα αγγλικά, ιατρικά, η αναπνοή, η εισερχόμενη ανάσα, η εισπνοή. Inspiration. Είναι ακριβώς η ίδια λέξη, ιατρικά, επιστημονικά, με την έμπνευση. Πώς χρησιμοποιούμε εμείς την έμπνευση? Μεταφορικά. Λέμε την είδε, εμπνεύστηκε και τη ζωγράφισε. Χωρίς να το ξέρει ο δημιουργός, ποιητής, ζωγράφος, συγγραφέας, μόλις την είδε που ήταν τόσο όμορφη, ο Ελίτης που λέει «Για το μικρό το πόδι σου, μες στα χανή σεντόνια, να μαδάω για σεμιά». Γιατί για κάποιους ανθρώπους το πόδι του κοριτσιού πάνω στα χανή σεντόνια είναι ένα πόδι. Άμα είσαι ποιητής όμως, βλέπεις όλη τη μαγεία του κόσμου στο ποδαράκι της πάνω στα χανή σεντόνια. Και έτσι ο άνθρωπος, χωρίς να το ξέρει, πώς εμπνεύστηκε, έκανε... Χωρίς να το ξέρει. Εμείς όμως το ξέρουμε και θα το κάνουμε στοιχείο της δουλειάς μας. Inspiration. Τι θα πει έμπνευση? Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια. Θα μπορούσαμε να βρούμε μια άλλη λέξη. Τι σημαίνει έμπνευση? Από την πρόθεση εν και πνέω. Καταλαβαίνετε? Έμπνευση σημαίνει αναπνέω μέσα. Και θα σας πω κάτι, δεν θα μακρηγορήσω ακόμα, έχω ξεπεράσει και την ώρα, όπου ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, τους άλλους ανθρώπους, τα ηλιοβασιλέματα, τα κείμενα, γίνεται με έναν τρόπο, με την αναπνοή. Αναπνέω μέσα για να δω ένα κείμενο και να εμπνευστώ, να μ' αφήσει, το φέρνω μέσα μου. Υπάρχει προσφορότερος τρόπος να πάρω κάτι μέσα μου παρά με την ανάσα? Δεν υπάρχει προσφορότερος τρόπος. Το αναπνέω μέσα. Είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που πιστεύω εγώ θα ακούσετε ποτέ στη ζωή σας. Και χαίρομαι να σας το εισηγηθώ εγώ. Έτσι αντιλαμβάνομαι τον κόσμο. Με την ανάσα, αλλιώς θα βάζαμε άλλη λέξη. Και όχι την έμπνευση, που θα πει εισερχόμενη ανάσα. Εισπνέω μέσα, το ηλιοβασίλεμα είναι πιο εύκολο. Έναν άνθρωπο είναι πιο δύσκολο, γιατί είναι τα μάτια του απέναντι, που δεν ξέρω πώς θα το πάρει. Καταλάβατε? Αλλά και εκεί ασκηθείτε με αγαπημένους σας ανθρώπους στην αρχή, με low stress περιβάλλον, και αναπνεύστε τους μέσα. Αφήστε να σας κάνει κάτι εδώ μέσα και μετά πείτε «Σ' αγαπώ». Γιατί το «Σ' αγαπώ», καμιά φορά το λέμε και για να θολώσουμε τα νερά, αλλά κάτι βλέπεις και λες «Σ' αγαπώ». Μα το μικρό το πόδι της μέσα στα χανή σεντόνια, το γερτό παντζούρι εσύ, ο αέρας που το ανοίγει εγώ, πρωί και ορθάνηξα τα δυο σου πέταλα με ένα φιλί, που λέει ο Σαββόπουλος το «Μη μιλάς», για άλλο για αγάπη, δεν ξέρω πώς, τον τρόπο που κάνει τα μαλλιά της έτσι, «Something in the way she moves», θυμάστε το τραγούδι των Beatles, το «Something», κάτι με τον τρόπο που κινείται, λέει «attracts me like no other lover», δηλαδή ο τρόπος που κινείται, που κάθεται, και ρωτώ πολλές φορές το γιο μου, «Οδυσσέα, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί οι γυναίκες είναι τόσο μαγικές?»
Ναι, γιατί εγώ που είμαι ετεροφιλόφιλος, οι γυναίκες είναι για μένα μια μαγεία. Είναι μαγικές. Φαντάζομαι για τους ομοφιλόφιλους είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι και ρωτάω, ξέρω ότι θα με ρωτήσεις, μου λέει, γιατί οι γυναίκες είναι μαγικές. Εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, είναι ο τρόπος που κινούνται, ο τρόπος που φτιάχνουν τα μαλλιά τους, ο τρόπος που σταυρώνουν τα πόδια τους, που τις κάνει μαγικές. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό είναι. Αντιλαμβάνομαι τον κόσμο με την εισερχόμενη ανάσα, τον παίρνω μέσα μου, τον αφήνω να μου κάνει κάτι και μετά απαντώ. Με την εισερχόμενη ανάσα νιώθω. Με την εξερχόμενη ανάσα, γιατί να ξέρετε η φωνή είναι μια εξερχόμενη ανάσα. Με την εισερχόμενη ανάσα νιώθω. Με την εξερχόμενη λέω τι ένιωσα. Να πώς νιώθω. Να ποιος είμαι. Να τι θέλω να κάνω. Τη βλέπω και κάνει αυτή η κίνηση των γυναικών, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πίσω από τα μαλλιά τη βλέπω και λέω «Σε αγαπώ». Κάτι βλέπω και λέω «Σε αγαπώ». Δεν το λέω έτσι. Αυτό ισχύει για οτιδήποτε θα πείτε στη ζωή σας. Πρέπει να βαπτιστεί μέσα σας. Να γίνει δικό σας. Όπως κάνουν οι ηθοποιοί. Και για να μπορέσετε να γίνετε καλοί ομιλητές, δεν χρειάζεται να γίνετε, δεν αρκεί να γίνετε και λίγο ηθοποιοί. Πρέπει να γίνετε εντελώς ηθοποιοί. Καταλάβατε. Λοιπόν, κάτι λίγο θα σας πω ακόμα, πολύ λίγο όμως, για το πώς είναι το σύνδρομο με μπισκότο, του μπισκότου με κομματάκια σοκολάτας μέσα από ένα ποίημα του αγαπημένου μου Καβάφη, που ισχύει για όλα αυτά και που έρχεται να κουμπώσει κατά τον νεολογισμό με το σύνδρομο του μπισκότου με κομματάκια σοκολάτας. Φοβάμαι μη με κρίνουν, μη με επικρίνουν, μη με κατακρίνουν. Ακούστε το ποιηματάκι. Λέγεται «Εμιλιανός μονάει Αλεξανδρεύς». Έτσι λέγεται. Μιλάει για κάποιον. Τον Εμιλιανό μονάει. Ακούστε. «Με λόγια, με φυσιογνωμίας και με τρόπους, μια εξαίρετη θα φτιάξω πανοπλία και θα αντικρίζω έτσι τους κακούς ανθρώπους, δίχως να έχω φόβον ή αδυναμία. Θα θέλουν να με βλάψουν, αλλά δεν θα γνωρίζει κανείς από όσους θα με πλησιάζουν που κίνται οι πληγές μου, τα τρωτά μου μέρη κάτω από τα ψεύδη που θα με σκεπάζουν». Αφήνει double space ο ποιητής, επειδή ξέρει, και λέει ρήματα θα πει λόγια, ρήματα της καυχήσεως, καυχήθηκε, του Εμιλιανού μονάει. Άραγε να έφτιαξε ποτέ την πανοπλία αυτή. Εν πάση περιπτώσει, δεν την φόρεσε πολύ. 27 ετών στη Σικελία πέθανε. Μες στο ψέμα. Καταλάβατε. Λόγια φυσιογνωμίας και τρόπους μετερχόμεθα για να υπάρξουμε μέσα στο πέλαγος των ανθρώπων. Τι κάνουμε όταν παριστάνουμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε? Δεν είμαστε οι αυτοί μας. Όσο περισσότερο κάνω το χατήρι σας, όσο περισσότερο κάνω αυτό που θέλετε ή αυτό που νομίζω εγώ ότι θέλετε για να είμαι αποδεκτός, τόσο απομακρύνομαι από τον εαυτό μου. Και τόσο πάσχω. Μία παρένεση μόνο, αναπνέετε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σφυρικίδη, αφού πάρω μια εισερχόμενη αναπνοή, στην εκπνοή θέλω να εκφράσω το πόσο συνδέθηκα μαζί σας και πόσο ταυτίστηκα με όλα όσα είπατε, φαντάζομαι όχι μόνο εγώ, και ανυπομονώ να έρθετε στην A&M να μας τα ξαναπείτε και να μας διδάξετε ακόμα περισσότερα. Το μαρτύρησα? Δεν πειράζει. Θα χαρώ πολύ. Αλλά είπαμε, είναι μια κατάσταση αθλητική. Πρέπει να το κάνετε. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι να σε αγγίξει κανείς και να πει τώρα μίλα. Έτσι. Θέλει να το κάνετε. Με τρόπο που να σας αρέσει. Τέτοιον τρόπο θα βρούμε, αν με θέλετε. Εγώ σας θέλω πάντως. Και εμείς πάρα πολύ. Ευχαριστούμε ξανά. Πολύ.